Ένας νεαρός διανομέας έχασε τη ζωή του το μεσημέρι, την ώρα που μετέφερε μία παραγγελία. Την ίδια ώρα οι ντελιβεράδες έβγαιναν στους δρόμους διαμαρτυρόμενοι για τις συνθήκες εργασίας. Τη μοτοπορία ακολούθησε ο Άρης Λάμπος. Την ίδια ώρα οι ντελιβεράδες παραπάνω. Να δούμε. Δείτε σε λίγο. Δραπέτης της πύρας με τα χαλιά εντοπίστηκε να πουλά στυλό σε σταθμό του μετρό. Ξέφυγε και πάλι. Ένας νεαρός διανομέας έχασε τη ζωή του το μεσημέρι, την ώρα που μετέφερε μία παραγγελία. Την ίδια ώρα οι ντελιβεράδες έβγαιναν στους δρόμους διαμαρτυρόμενοι για τις συνθήκες εργασίας. Τη μοτοπορία ακολούθησε ο Άρης Λάμπος. Ο Κώστας Κολιούλης εργάζεται ως διανομέας σε κατάστημα εστίασης. Καθημερινά περνάει πάνω από τη μισή του μέρα πάνω στους δύο τροχούς για το μεροκάματο, ενώ συχνά συνεισφέρει στην οικογένειά του και δεν είναι ο μόνος. Όλοι οι άνθρωποι ζουν τις οικογένειές τους. Τα παιδιά τους, τα πάντα όλα. Στο μηχανάκι του Κώστα ακόμα υπάρχουν τα σημάδια από πρόσφατο ατύχημα που είχε. Ωστόσο, όπως μας λέει, δεν έχει καταφέρει ακόμα να φτιάξει τις ζημιές. 600 ευρώ και αυτό με το ζόρι. Και αναγκάζομαι να δουλέψουμε χαλασμένο μηχανάκι. Τετράωρα, 8 ώρα. Αναλόγως. Αν δεν είχα αυτή τη δουλειά, θα ήμουν άνεργος. Το ρίσκο του επαγγέλματος επιβεβαιώνεται καθημερινά. Το πρωί, ένας 24χρονος διανομέας σκοτώθηκε στη Μεσογείον όταν πήγαινε πεζός μια παραγγελία και τον χτύπησε αμάξι. Τέτοιου είδους κίνδυνοι οδήγησαν τους ντελιβεράδες στους δρόμους της Αθήνας, οι οποίοι διαμαρτυρήθηκαν καβάλα στα μηχανάκια. Φώναξαν συνθήματα ενώ ξεδίπλωσαν ένα πελώριο πανό έξω από το κοινοβούλιο. Οι διανομείς ζητούν ανάμεσα σε άλλα να εργάζονται με εταιρικά μηχανάκια, να τους κολλάνε βαρέα και ανθυγιεινά ένσημα, αλλά και να τους παρέχονται μέσα ατομικής προστασίας. Στο μηχανάκι πάνω κινδυνεύεις ανά πάσα ώρα και στιγμή. Έχω χτυπήσει, ναι, έχω τρακάρει. Λόγω βιασύνης, αναγκαστικά οδηγάμε και εμείς επικίνδυνα. Ναι, φταίμε και οι δύο.